Χαίρετεν κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, στην σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα φοβερά και εξαίσια που συνέβησαν στα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στις 15 Νοεμβρίου αρχίζει η νηστεία των Χριστουγέννων, η πνευματική προετοιμασία των πιστών για την Μεγάλη Εορτή. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της γλυκιάς προσμονής, Μόλις μια εβδομάδα μετά από την έναρξη της νηστείας, η Εκκλησία μας έχει τοποθετήσει την εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Μέσα στον κόσμο της θεία Αποκαλύψεως και της Ιεράς Παραδόσεως, που τον θεωρούμε και τον ζούμε μόνο δια της πίστεως, τοποθετείται και η εορτή των Ισοδιών της Θεοτόκου. Μια εορτή που, αν και είναι το προήμιο της σωτηρίας του κόσμου, Ωστόσο, δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή. Η Εκκλησία όμως άντλησε το γεγονός της εορτής αυτής από την Ιερά Παράδοση. Όταν το Άγιο Παιδί του Ιωακήμ και της Άννας γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που ο Θεός χάρισε στο ανθρώπινο γένος, το προπολού στήρο εξαιτία της αμαρτίας, των παθών και του θανάτου, έφτασε στην ηλικία των δύο ετών, ο Ιωακήμ είπε στην σύζυγό του «Ας το οδηγήσουμε στο ναό του Κυρίου για να εκπληρώσουμε την υπόσχεση που δώσαμε ότι θα το αφιερώσουμε από την τρυφερή του ηλικία στον παντοδύναμο Κύριο». Η Άννα όμως απάντησε «Ας περιμένουμε να γίνει τριών ετών γιατί μπορεί να αποζητά τους γονείς της και να μην θέλει να μείνει στο ναό του Κυρίου». Έτσι, όταν η μικρή Μαρία έγινε τριών ετών, τότε οι γονείς της αποφάσισαν να εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους και να την προσφέρουν στο ναό. Η Αγία Άννα, όπως γνωρίζετε αγαπητοί αδελφοί, ήταν άτεκνη, δεν μπορούσε να κάνει παιδιά και προσευχήθηκαν με τον σύζυγό της Άγιο Ιωακήμ να τους αξιώσει να αποκτήσουν παιδάκι και θα το αφιερώσουν στον ναό του Θεού. Και πράγματι οι προσευχές τους εισακούστηκαν και γέννησαν την υπεραγία Θεοτόκο. Και όταν έγινε τριών ετών, την αφιέρωσαν στο ναό του Κυρίου. Ο Άγιος Ιωακήμ και η Αγία Άννα γνώριζαν πολύ καλά να ρυθμίζουν την αγάπη τους και να την υποτάσσουν μέσα στην αγάπη του Θεού, γι' αυτό και η στοργή που ένιωθαν για την χαριτωμένη θυγατέρα τους, δεν παραμέριζε και δεν σκίαζε καθόλου την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους προς τον Κύριο. Μόλις έφτασαν στο ναό, ο Ιωακίμ κάλεσε τις αγνές κόρες των Ιουδαίων που ζούσαν αφιερωμένες εκεί για να έρθουν και να συνοδεύσουν την είσοδο της μικρής Μαρίας στο ναό. Έτσι λευκοφορεμένα κοριτσάκια συνοδεύουν εκείνοι που αόρατα αγγελούδια χαιρετούσαν και οι νεαρές κρατούσαν στα χέρια τους αναμένες λαμπάδες. Η Παρθένος Μαρία, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όρμησε τρέχοντας μέσα στο ναό, πέρασε μπροστά από τις Παρθένες της συνοδείας της και ρίχθηκε στην αγκαλιά του αρχιερέα Ζαχαρία, του πατέρα του Τιμίου Προδρόμου, ο οποίος την περίμενε συνοδευόμενος από τους πρεσβυτέρους και τους ιερείς του ναού. Ο αρχιερέας Ζαχαρίας την ευλόγησε λέγοντας, ο Κύριος εδόξασε το όνομά σου σε πάσα γενεά. Στο πρόσωπό σου θα αποκαλύψει κατά τις έσχατες ημέρες την λύτρωση για τον λαό του. Και πράγμα ανήκουστο για τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, εισήγαγε την τρίχρονη Μαρία στα Άγια των Αγίων, στα ενδότερα δηλαδή του Ιερού, στο ναό του Σολομώντα. Και στο μέρος εκείνο, αγαπητοί φίλοι, σκεφτείτε ότι μόνο ο αρχιερέας μπορούσε να μπει και όχι όποτε ήθελε παρά μόνο μία φορά το χρόνο. Η Παρθένος Μαρία λοιπόν μπήκε και κάθισε στο τρίτο σκαλί του θυσιαστηρίου και η χάρη του Θεού από τότε την επισκίασε. Σηκώθηκε από χαρά και ξεκίνησε να χορεύει πνευματικά, δηλώνοντας έτσι την αγαλίαση της άδολης ψυχής της. Όσοι εκεί παρόντες, εθαύμασαν τούτο το θέαμα που υποσχόταν μεγάλα θαύματα, τα οποία ο Θεός επρόκειτο σύντομα να πραγματοποιήσει στο πρόσωπό της. Τότε ο Ζαχαρίας στράφηκε προς τους γονείς της Παρθένου Μαρίας και τους μακάρισε με τα εξή λόγια. «Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι καταξιωθήκατε να γίνετε γονείς αυτής της ευλογημένης κόρης. Εσείς υπερβήκατε τους προπάτορές μας και τους πατέρες μας σεις εγενήσατε την βασίλισσα του κόσμου και εσείς θα δοξαστείτε από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Ύστερα από όλα αυτά, οι αξιοθαύμαστοι γονείς της πήραν τον δρόμο του γυρισμού, ικανοποιημένοι για την προσφορά τους στον Κύριο. Δώρο του Θεού ήταν η Πάναγνη κόρη και ως δώρο και εκείνη με την σειρά τους την προσέφεραν στον ουράνιο δωρητή. «Δώρο, προσφορά και θυσία ευγενική προς τον Παντοκράτορα. Ιδού, η μεγαλύτερη θυσία που έγινε στον Θεό», αναφωνεί ο Ηλίας Μηνιάτης. Αφότου κτίστηκε ο κόσμος, δεν στάλθηκε άλλη τελειότερη και τιμιότερη προσφορά και στον Θεό πλέον ευπρόσδεκτη. Η Υπεραγία Θεοτόκος στο Ναό του Θεού έμεινε δώδεκα χρόνια, όπως γράφουν οι Άγιοι Πατέρες και τρεφόταν με τροφή πνευματική που τις έφερνε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Ζούσε εκεί προσευχομένη αδιαλείπτος και επαγρυπνώντας. Η Θεοτόκος Μαρία κατόρθωσε να καθαρίσει την καρδιά της έτσι ώστε να γίνει ακυλίδωτος καθρέπτης, όπου ανταβγάζεται η δόξα του Θεού. Φόρεσε την λαμπρή στολή των αρετών ως μελώνυμφη, για να προετοιμαστεί να δεχθεί μέσα τη τον Θείο Νυμφίο το Χριστό. Κατόρθωσε τέτοια τελειότητα που συνόψισε στο πρόσωπό της όλη την αγιότητα του κόσμου και ομοιωθήσα δια της αρετής με τον Θεό, προσήλκησε τον Υιό και Λόγο του Πατρός να ομοιωθεί δια της ενανθρωπής Σεός Του με τους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με θαυμασμό προσθέτει οι Άγιοι και σόφρονες γονείς σου άχραντε Θεοτόκε, ανέθεν τόσε εν το οίκο Κυρίου, ανατραφήνε σεμνός και εις μητέρα ετοιμαστήνε και συμπληρώνει, αφού φυτέφτηκες μέσα στον οίκο του Θεού και καλλιεργήθηκες από το Άγιο Πνεύμα, σαν άλλη ελιά κατά καρπί έγινες κατοικητήριο κάθε αρετής. Τον νου σου τον απομάκρυνες από κάθε βιωτική επιθυμία, και διετήρησε παρθένον την ψυχή μαζί με το σώμα, όπως σύρμοζε σε εκείνην που επρόκειτο να υποδεχθεί στα σπλάχνα της το Θεό, διότι εφόσον ο Θεός είναι Άγιος, σε Αγίους αναπάβεται. Όταν η Θεοτόκος εισήλθε στα Άγια των Αγίων, ο χρόνος της προετοιμασίας και δοκιμασίας της Παλαιάς Διαθήκης έλαβε τέλος. Και κατά την εορτή των εισοδείων της Θεοτόκου, εορτάζουμε τους αραβώνες του Θεού με την ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό και η Εκκλησία αγάλεται και προτρέπει όλους τους φίλους του Θεού να αποσυρθούν και αυτοί στο ναό της καρδιάς τους για να προετοιμάσουν την έλευση του Κυρίου με σιωπή και προσευχή, απομακρυνόμενοι από τις απολαύσεις και τις μέρημνες του κόσμου, όπως ακριβώς έκανε και η Παναγιά μας στο ναό. Και τότε θα κάνει την είσοδό του στον αγνό ναό της ψυχής τους ο ίδιος ο Κύριος και σίγουρα αυτά θα είναι τα καλύτερα εισόδια που ένιωσαν ποτέ. Στα εισόδια της Θεοτόκου αγαπητοί φίλοι δεν προσφέρουν απλώς οι δίκαιοι γονείς της, τον καρπό της αγάπης και της προσευχής τους αλλά προσφέρει όλη η ανθρωπότητα τον πιο εκλεκτό καρπό της, την Πανάχραντη Μαρία, για να διακονήσει στην σωτηρία του γένους μας. Εισάγεται η Θεοτόκος στα Άγια των Αγίων για να ετοιμαστεί για την μεγάλη αποστολή της, να γίνει μητέρα του Θεού, έμψυχος ναός της Θεότητος. Η Θεοτόκος λένε οι πατέρες ότι δεν το γνώριζε στην αρχή, ότι επρόκειτο να γίνει μητέρα του Θεού, αλλά κι αν το γνώριζε, μας βεβαιώνουν κατηγορηματικά, ότι δεν θα έκανε κάτι περισσότερο από αυτό που έκανε, η Παναγιά μας στο ναό μέσα επιδόθηκε σε ζωή αδιαλήπτου προσευχής. Από τα τρία μέχρι τα δεκαπέντε της ζούσε αυστηρά ησυχαστική ζωή, υψηλή και ουράνια, μέχρι που τη στιγμή την έτοιμη πλέον κόρη, οι ιερεί του ναού κατά θεία αποκάλυψη, θα την μνηστεύσουν με τον Σόφρονα Ιωσήφ, ως φύλακα της παρθενίας της και δόκιμο υπηρέτη του θείου μυστηρίου. Στο τροπάριο της εορτής ψάλουμε σήμερον της ευδοκίας Θεού το προήμιον και τις των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης. Το γλυκό φως της ενσάρκου οικονομίας σχίζει το πυκνό σκοτάδι της προχριστού εποχής, όπου βασίλευε η αμαρτία και ο θάνατος όπου ακουγόταν ο στεναγμός των πεπεδημένων, γλυκοχαράζει η ημέρα της σωτηρίας, έφθασε η προσδοκία των θλιβωμένων. Έχει πλησιάσει στο ναό εκείνη που είναι η προσδοκία των ανθρώπων, οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως ως απόγονοι του Αδάμ βαρύνονται από την θλίψη τον πικρότατο καρπό της παρακοής έρχεται η Θεοτόκος να αφιερωθεί στον Άγιο Ναό ως Αγία που είναι, ώστε να καταστεί κατοικητήριο του Παμβασιλέως Θεού, ο οποίος με τον ακατοικήσει μέσα της, αγίασε τα σύμπαντα και θέωσε την φύση των ανθρώπων, η οποία είχε εκπέσει από το αξίωμα και τον προορισμό της. Στον μελαγχολικό Νοέμβριο της σύγχρονης εποχής, μιας εποχής καθαρά ηλιστικής, τεχνοκρατούμενης και βαθιά αποστατημένης από το Θεό, η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου δεν αποτελεί ένα φευγαλαίο χαρούμενο διάλειμμα που ποικίλει την γκρίζα καθημερινότητά μας, αλλά ούτε και μια αφορμή να νοσταλγήσουμε την χαμένη παιδική μας αθωότητα, την αρετή άλλων ανθρώπων, άλλων εποχών, που μας φαίνονται πολύ απόμακρες και ίσως για πάντα ανεπίστροφες, απέναντίας στις 21 Νοεμβρίου εορτάζουμε ένα μεγάλο γεγονός το οποίο συνδέεται με την εν Χριστώ σωτηρία μας, η οποία εκτελέστηκε εν Χριστώ Ιησού, τον Υιό της Παρθένου και μας χαρίστηκε αμετάκλητα. Καμία εποχή και καμία κατάπτωση δεν μπορεί να ακυρώσει το δόρημα αυτό που μας έκανε ο Θεός, εκτός και αν το δώρο αυτό το απαρνηθούμε με την δική μας θέληση. Στις 21 Νοεμβρίου τιμούμε ένα πρόσωπο το οποίο δεν αποτελεί σκιά του παρελθόντος, αλλά είναι Αΐ Ζώσα, Παντάνασα, Πρέσβυρα του Κόσμου και Μητέρα των Χριστιανών. Στα εισόδια της Θεοτόκου εορτάζουν όσοι αφιέρωσαν τον εαυτό τους στον Θεό, ακολουθώντας τον υψηλό βίο της καταχριστών παρθενίας, εορτάζουν και ανακαθιερώνονται εορτάζουν και οι έγκαμοι που ζουν τον γάμο τους μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας και συνδέουν τα παιδιά τους με τον Κύριο. Εορτάζουν και στερεώνονται. Εορτάζει η χριστιανική νεότητα, η απροσκύνητη, που επιμένει να αγωνίζεται για την αγιότητα και τον αγιασμό της μέσα στην κάμινο της σύγχρονης ειδωλομανίας. Εορτάζει και δροσίζεται. Εορτάζουμε όλοι διότι γιορτάζει η μητέρα μας και στοργικά ευλογεί ιδιαίτερο τα παιδιά της που ευλαβικά την πλησιάζουν για να σπασθούν την δεξιά της. Από την αγκαλιά της σκορπίζει δώρα, αντάβγιες θείου φωτός, κύματα χάριτος και ανακαινήσεως, μυστικά βιώματα, ιερές κλήσεις, λογισμούς επιστροφής. Στην χάρη της σπεύδουμε να την τιμήσουμε και ατενίζοντας την ιερή εικόνα της την παρακαλούμε με πόνο ψυχής. Αξίωσέ μας Κυρία Θεοτόκε να ισοδέψουμε στην μετάνοια, στην ταπείνωση, στην συγχωρητικότητα, στην αγάπη, στην υπακοή, στην ολοκληρωτική παράδοση του εαυτού μας και των δικών μας στα χέρια του Σου» ευλόγησε τις ταλαιπωρημένες ψυχές των σύγχρονων παιδιών και των νέων, που πριν καταλάβουν καλά-καλά τον εαυτό τους, τραυματίζονται από την αμαρτία. Δώσε να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τα τέκνα σου την πνευματική ζωή, χάρισε βιώματα, γέννησε κλήσεις, δώσε ελπίδα, γιατί μόνο εσύ μπορείς, διότι είσαι η μητέρα του Θεού. Είσαι η προστασία και αμετάθετος μεσητεία των χριστιανών, η Κυρία πάντων ημών. Αξίωσε μας, Κυρία Θεοτόκε, να εισοδεύσουμε στην μετάνοια, στην ταπείνωση και στην ορθόδοξη πίστη. Αμήν, γέννητο. Ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε και η Υπεραγία Θεοτόκος να σας σκεπάζει με την Αγία Σκέπη της. Αν το βίντεο αυτό σας άρεσε, κάντε την δωρεάν εγγραφή σας, στηρίζοντας έτσι την προσπάθεια αυτή που γίνεται στο κανάλι μας και διαδώστε και σε φίλους σας να ακούσουν το βίντεο και να ωφεληθούν κι αυτοί. Να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν κυρίω πάντοτε.